Το τελευταίο ερώτημα, αφού λύσαμε ότι ογκολογικά τόσο η βραχυθεραπεία, όσο η προστατεκτομία, όσο και η εξωτερική ακτινοβολία είναι πολύ καλές επιλογές με πολύ καλά αποτελέσματα. Το τελευταίο ερώτημα, νομίζω, που μπαίνει είναι: εντάξει, αυτοί οι ασθενείς μας θα τους δώσουν μια πολύ καλή λύση, θα ξενιάσουν κατά κάποιο τρόπο από τον καρκίνο, η ποιότητα ζωής τους θα είναι καλή όμως. Και ας δούμε, πολλής λόγος γίνεται για την αισθητική λειτουργία και τη αισθητική δυσλειτουργία μετά από βραχυθεραπεία. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε, ακούγεται, ότι είναι καλύτερη στη διατήρηση των στήσεων από τη ριζική προστατεκτομή. Εδώ είναι μια μελέτη από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου είδαν τη αισθητική λειτουργία ανδρών, οι οποίοι ήταν, το τονίζω προφανώς, αισθητικά ικανοί πριν την θεραπεία, στις 12 και στους 24 μήνες. Χρησιμοποίησαν αυτό που λέει novel technique, είναι ουσιαστικά διαφοροποιείται λίγο ο τρόπος που εμφυτεύουμε τον προστάτη. Παλιότερα, αρχικά στο Seattle, εμφύτευαν όλο τον προστάτη ομοιόμορφα. Τώρα έχουμε τραβήξει τους κόκκους πιο περιφερειακά. Σεβόμαστε έτσι πιο πολύ και την ουρήθρα, μειώνοντας την τοξικότητα από το ουροποιητικό, αλλά και τις δομές του αγκιονευρώδες δεμάτιο και ουσιαστικά την βάση του πέους, όπου έχει βρεθεί ότι εκεί παίζει ρόλο η αισθητική λειτουργία μετά από βραχυθεραπεία. Εκεί ουσιαστικά είναι όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό και προστατεύουμε αυτή την ανατομική δομή. Βλέπουμε λοιπόν ότι περίπου 8 στους 10 άντρες οι οποίοι ήταν αισθητικά ικανοί πριν τη βραχυθεραπεία παραμένουν ικανοί με ή χωρίς τη χρήση αναστολέων της φωσφοδιαστεράσης. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άντρες είναι αισθητικά ικανοί χωρίς φωσφοδιαστεράσεις. Περίπου η μισή από αυτούς, το λέει μέσα στο paper, δεν το έχω βάλει εδώ, παίρνουν αναστολή της φωσφοδιαστεράσης. Έτσι, δηλαδή όσο κατεβάζουμε τα κριτήρια που θεωρούμε έναν ικανό, έτσι, και αυτούς δηλαδή που είναι μια χαλαρή στήση, λυπαίνει στη γυναίκα, το πιέζεις, μπαίνει τελικά και αυτοί είναι ικανοί. Έτσι αξιολογούν οι ογκολόγοι τη αισθητική λειτουργία. Και επίσης υπάρχει και το ενδιαφέρον αυτό που είπε. Λέει την ικανότητα την έχουν 85% και οι περισσότεροι χρησιμοποιούν Viagra. Δηλαδή όσοι ασθενείς χρησιμοποιούν Viagra, Levitra, Cialis, δεν έχουν πρόβλημα αισθητικής δυσλειτουργίας, γιατί είναι φυσιολογικό να πρέπει να χρησιμοποιήσεις φάρμακο για να κάνεις σεξ. Είναι οι καινούργιοι ορισμοί, είναι οι παλιοί ορισμοί των ογκολόγων για την αντίληψή τους για τη στήση. Έτσι βγάζουν τα αποτελέσματα και να το ξέρετε. Και η μόνη μελέτη για να πω για αυτό το πράγμα που έχει δείξει είναι το Centers of Excellence του Levitra μετά από ριζική προστατεκτομή. Το placebo group είχε 30% δυνατότητα να πετύχουν διείσδυση. Δηλαδή, χωρίς φάρμακο, μόνο ένα 30% άριστα potent print, για επιλεγμένοι ασθενείς που ήταν με φυσιολογικότατο IAAF. Μπορούσαν να έχουν επαφή μόνο το 30% από εκείνη τη μελέτη. Αυτό, να μην αδικήσω το Στέλιο, είναι ένα γενικό των ογκολόγων πρόβλημα για να βγάλουν καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε μεταφράζεται 8 στους 10 έχουν σεξ. Πας και εσείς λες στους αρρώστους σου, 8 στους 10 θα έχετε, το οποίο είναι ένα μεγάλο ψέμα. Κάποιες νεότερες μελέτες δείχνουν παρόμοια αποτελέσματα με αυτά που είπα. Όμως έχει σημασία αυτό και ίσως έρχομαι στα λόγια σας, κύριε καθηγητά, με αυτό που είπατε, ότι η διαφορά είναι αρχικά σημαντική, στατιστικό σημαντική όπως βλέπετε. Απλώς βρέθηκε μία τάση, αυτή η διαφορά μεταξύ ριζικής προστατεκτομής και βραχυθεραπείας όσον αφορά τη αισθητική λειτουργία, όσο περνάνε τα χρόνια, να μην είναι τόσο εντυπωσιακή όσο ήταν στα 3 χρόνια. Βέβαια, αν σκεφτεί κάποιος ότι ο ασθενής μας είναι 71 ετών, δεν ξέρω για πόσα χρόνια σκοπεύει να κάνει σεξ ακόμα και ποια χρόνια είναι σημαντικά για αυτόν. Για πολλά, τα περισσότερα μπορεί. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι, είναι λίγο πολύ η ελληνική άποψη αυτή, συμφωνώ. Σαφώς υπάρχει επίσης μια πρόσφατη μελέτη που δείχνει αυτό που λέγαμε, ότι χρειάζεται επίσης πρώιμη έναρξη αναστολέων φωσφοδιαστεράσης. Όπως ενθαρρύνουμε τους ασθενείς μας μετά από ριζική προστατεκτομή να παίρνουν αυτά τα φάρμακα, έτσι ενθαρρύνουμε και τους ασθενείς μετά από βραχυθεραπεία. Ακράτεια ούρων. Τι σημαίνει με την ακράτεια ούρων? Σαφώς είναι το δυνατό χαρτί της βραχυθεραπείας. Βλέπουμε ακράτεια ούρων μετά από βραχυθεραπεία. Σε αυτή τη μελέτη βλέπουμε ότι μεταξύ της ριζικής προστατεκτομής και της βραχυθεραπείας, αλλά και της εξωτερικής ακτινοβολίας, υπάρχει και κλινικώς σημαντική διαφορά όσον αφορά την ακράτεια ούρων. Όχι μόνο στατιστικώς σημαντική. Μεταφράζεται πάνω από 10 μονάδες σε αυτή την κλίμακα. Και αυτό είναι ένα paper πολύ σημαντικό από το New England Journal of Medicine από το 2008, το Πανεπιστήμιο του Harvard,
Συνέκρινε πάλι την ποιότητα ζωής μετά από ριζικές θεραπείες για τον καρκίνο του προστάτη. Βλέπουμε σαφώς ότι σε αυτό το διάγραμμα τη μεγάλη εμφάνιση της ακράτειας μετά από προστατεκτομή, η οποία σαφώς βελτιώνεται, αλλά δεν φτάνει ποτέ την επίπεδη ουσιαστικά αυτή η καμπύλη της βραχυθεραπείας. Και εδώ έβαλα κάποια ποσοστά τα οποία έρχονται από μεγάλες σειρές από γνωστά βραχυθεραπευτικά κέντρα του εξωτερικού. Βλέπουμε ότι η ακράτεια ούρων λίγο πολύ αναφέρεται σε λιγότερο από 1%. Είναι ενδιαφέρον πάλι από τον Stone και Stock ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν διουρηθρική προστατεκτομή πριν τη βραχυθεραπεία έχουν υψηλότερη πιθανότητα για ακράτεια ούρων. Αυτό βέβαια οφείλω να τονίσω ότι όσο πάει και μικραίνει αυτό το ποσοστό. Και αυτό οφείλεται στο ότι αυτό που είπα πριν, ότι έχουμε αλλάξει την τεχνική, το πώς βάζουμε τους κόκκους πιο περιφερικά, ακτινοβολώντας ακόμα λιγότερο την ουρήθρα. Το πρώτο paper από τη δεκαετία του 90 ήταν από το Seattle και ανέφερε 17% ακράτεια μετά από βραχυθεραπεία μετά από διουρηθρική. Έχει πέσει στο 6% και υπάρχουν και νεότερα papers που είναι ακόμα λιγότερο. Θέλετε κάτι να πείτε, κύριε Σκοδέλη? Ποιος ξέρει πόσο είναι η ακράτεια ούρων μετά από καλή βαθιά διουρηθρική προστατεκτομή που ο άρρωστός μας υποβλήθηκε σε ριζική προστατεκτομή? Θα τους το ρωτήσουμε αύριο. Πρόκειται τελειώ. Και πάμε σε αυτό το οποίο σίγουρα θα μας το αναφέρουν αύριο. Συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού και βραχυθεραπεία. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν μετά τη βραχυθεραπεία, σαφώς. Είναι ο ερεθισμός που προκαλεί ακτινοβολία στον προστάτη και στην προστατική ουρήθρα. Πάλι από το ίδιο paper από το Πανεπιστήμιο του Harvard, βλέπουμε ότι ουσιαστικά σχεδόν όλοι οι ασθενείς παρουσιάζουν κλινικό σημαντική επιδείνωση τους πρώτους μήνες, η οποία όμως, όπως βλέπετε και από την καμπύλη εδώ, επανέρχεται στο baseline σε λιγότερο από περίπου σε 9 με 12 μήνες. Τι κάνουμε για να βελτιώσουμε ή να μειώσουμε την εντός εισαγωγικών ταλαιπωρία των ασθενών τους πρώτους μήνες? Μία λύση είναι αυτή. Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν σχετικά μικρούς προστάτες, χωρίς αποφρακτικούς πλάγιους λοβούς, αλλά έχουν, όπως λέμε, ένα υψηλό αυχένα, ένα μέσο λοβό, μπορούμε να κάνουμε μία αυχενεκτομή ή μία μη εκτεταμένη εκτομή του μέσου λοβού και περίπου 6 εβδομάδες πριν τη βραχυθεραπεία και στη συνέχεια να ακολουθήσει η εμφύτευση. Είχαμε κάνει μία μελέτη στην Αγγλία με αυτούς τους ασθενείς. Και βρέθηκε ότι το γκρουπ αυτών των ασθενών, τόσο στους 3 όσο και στους 6 μήνες μετά τη βραχυθεραπεία, που είναι ουσιαστικά, ας το πούμε έτσι, οι δύσκολοι μήνες, ειδικά οι 3 μήνες, το γκρουπ με μπλε που βλέπετε, που υπευλήθησαν σε αυγενεκτομή πριν τη βραχυθεραπεία, ήταν σαφώς η επιδείνωση, ας πούμε, της ούρησής τους ήταν σαφώς μικρότερη από το γκρουπ, από το control group. Ένας άλλος τρόπος που έχουμε να βοηθήσουμε για να ελαχιστοποιήσουμε, ας πούμε, αυτή τη μικρή επιδείνωση των συμπτωμάτων ουροποιητικού είναι να δώσουμε κάποιον α αναστολέα. Το δίνουμε σε όλους τους ασθενείς, σαν ρουτίνα. Αυτή η ενδιαφέρουσα μελέτη έδειξε μεν ότι δεν υπάρχει διαφορά στην πιθανότητα επίσχεσης μεταξύ αυτών που παίρνουν και αυτών που δεν παίρνουν τα αμφιλοξίνη. Όμως σαφώς υπάρχει διαφορά, όπως σας είπα, την πέμπτη εβδομάδα. Όπως είπε ο κύριος Σκολαρίτος, το ιόδιο 125 έχει χρόνιο ημίσιας ζωής 2 μήνες. Οπότε είναι σημαντικό να ενημερώνουμε τους ασθενείς μας που κάνουν βραχυθεραπεία ότι τις πρώτες εβδομάδες κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μια χαρά, δεν θα αισθάνονται καμία διαφορά. Η επιδείνωση της ούρης ξεκινάει περίπου από την τέταρτη εβδομάδα και φτάνει το πίκτη στην δεύτερο με τρίτο μήνα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι δίνοντάς τους αμφιλοξίνη το βοηθάμε αυτό. Και τέλος, υπάρχει ένα πρόσφατο νομόγραμμα που αναπτύχθηκε, το οποίο μας βοηθάει στο να δούμε ποιοι ασθενείς μας είναι υποψήφιοι να ταλαιπωρηθούν, ας πούμε, μετά από βραχυθεραπεία και ίσως θα ήταν καλύτερη ιδέα να τους προτείνουμε ριζική προστατεκτομή, ούτως ώστε με ένα σπάρο δύο τριγώνια να αντιμετωπίσουμε και τον καρκίνο, να αντιμετωπίσουμε και τα συμπτώματα ούρησης. Μπορούμε να το δούμε από εδώ και να πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις μας. Τελειώνοντας, τα μηνύματα για το σπίτι είναι ότι η βραχυθεραπεία είναι μια καλά ανεκτή ριζική, ελάχιστη επεμβατική θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη. Τα ογκολογικά αποτελέσματα, όπως είδαμε από διάφορες μελέτες, είναι συγκρίσιμα τόσο με τη ριζική προστατεκτομή όσο και με την εξωτερική ακτινοβολία. Η ακράτεια ούρων ουσιαστικά δεν τη βλέπουμε σχεδόν ποτέ. Η διατήρηση θετικής λειτουργίας είναι, για να μην πω πάλι σε ποσοστά, είναι καλύτερη σαφώς από την ριζική προστατεκτομή. Συμπτώματα ουροποιητικού υπάρχουν, αλλά είναι παροδικά και μπορούμε να τα ελαχιστοποιήσουμε με τους τρόπους που αναφέραμε. Ευχαριστούμε πολύ.